Που και πάλι θα σου πω. Πάμε να καθίσουμε. Πάμε, έλα. Ότι δεν ξέρω κατά πόσο η πρόθεση είναι καλή. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι εφαρμόσιμα όλα αυτά. Αυτό με τα κινητά δηλαδή, που το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές εδώ μαζί και με ανθρώπους από την ΟΛΜΕ. Ότι πώς θα γίνεται σωματικός έλεγχος. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα πώς θα εξασφαλίσεις ότι τα παιδιά δεν έχουν μαζί τους τα κινητά τους, δεν κάνουν χρήση των κινητών τους, θα αρχίσει να δίνεις πενθήμερες αποβολές για τα κινητά. Πενθήμερη, μονοήμερη, γράφουμε απουσίες, ναι, να μείνει ένα παιδί από κινητό, γιατί φέρνει το κινητό μαζί. Ναι, στην εφαρμογή του. Και επίσης τι θέλουμε, την εξέλιξη. Δεν τη θέλουμε. Λοιπόν, 11 η ώρα. Τα οποία θα τα δούμε στις 11. Είναι πολύ σημαντική μέρα σήμερα. Να δούμε τι άλλα μέτρα θα ληφθούν εκτός από το κινητό, γιατί δεν είναι μόνο το κινητό σίγουρα. Πάμε να δούμε τώρα αυτό το οποίο μας έχει συγκλονίσει, την εξέλιξη αυτού του θέματος, στη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής. Ο κύριος Νικήτας Καλογιαννάκης, αστυνομικός διευθυντής αναποστρατεία, είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας να μας βοηθήσει. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλογιαννάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Νέος φύγατε. Νέος φύγατε από το σώμα. Έφυγα πολύ νωρίς. Ναι. Γιατί επέλεξα να γίνω δικηγόρος στη συνέχεια. Και είμαι μπράβο. Άρα θα μας βοηθήσουν και οι νομικές σας. Είμαι κοινωνικός λειτουργός ταυτόχρονα. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Και είναι και ο κύριος Κώστας Βαρσάμης μαζί μας, ο πρόεδρος των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Κύριε Βαρσάμη, καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε λίγο από εσάς, να μας πείτε λίγο για το γεγονός αυτό το οποίο συνέβη στο κελί του 39χρονου, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε, ενώ ανά 20 λεπτά περνούσε πράγματι υπάλληλος και τον έβλεπε, έτσι, αν είναι καλά, αν σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε και τι προβλέπετε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κοιτάξτε να δείτε, οι συνάδελφοι από ό,τι αποδεικνύεται ενέργησαν πάρα πολύ σωστά. Ο κρατούμενος ήταν σε θάλαμο και επιτηρούνταν σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα, ανά 15 λεπτά, ανά 20 λεπτά. Εξετάστηκε την Παρασκευή το βράδυ όταν παραλήφθηκε το απόγευμα από τον Κορυδαλό από τον ψυχίατρο. Επίσης και το Σάββατο το πρωί κρίθηκε ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο κρατουμένων και ναι, τοποθετήθηκε στο θάλαμο μαζί με άλλο κρατούμενο για να υπάρχει αυτή η επιτήρηση και του συναδέλφου, αλλά να υπάρχει και ένα άτομο ακόμη στο θάλαμο. Πρόεδρε, θα σε ρωτήσουμε λεπτομέρειες για το πώς είναι διαμορφωμένος ένας θάλαμος, τι επιβλέπουν οι συναδελφοί σας. Πάμε να δούμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είναι αυτή την ώρα Δεν το έχουμε αυτό την ώρα. Θα πάμε σε λίγο από τη Μουλίνα στο κοντρόλ. Εντάξει, συνεχίστε. Στην ερώτηση, τι έχει μέσα το κελί που μπορεί να προκαλέσει το θάνατο ενός κρατουμένου? Εντάξει, πέρα από το κρεβάτι, ο χώρος αυξημένης επιτήρησης είναι το κρεβάτι που μπορεί να έχει και αν είναι κοινόχρηστος και αν υπάρχει κοινόχρηστη τουαλέτα, είναι η τουαλέτα. Στην οποία τουαλέτα φυσικά δεν μπορεί να υπάρχει. Κύριε Βαρσάμη, μας συγχωρείτε. Υπάρχει στους κοινόχρηστους. Μισό λεπτό, κύριε Βαρσάμη. Μισό λεπτό. Βλέπουμε πλάνα τα οποία μας έρχονται από την Θεσσαλονίκη. Είναι από την περιοδία του Πρωθυπουργού. Εδώ βρίσκεται στην. Είναι στην Πλατεία Αριστοτέλους, ακριβώς μπροστά από τον κινηματογράφο Ολύμπιον. Ναι. Εκεί στο καφέ. Έτσι. Και τον βλέπουμε εκεί. Βλέπουμε και τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης, του νομού Θεσσαλονίκης, μαζί του να τον συνοδεύουν. Και ο αρμόδιος και ο κύριος Πυρακάκης είναι μαζί του. Λοιπόν, σε λίγο θα πάει στην Πολύχνη, εκεί όπου θα έχουμε τις ανακοινώσεις, όπως προείπαμε, για τα μέτρα για την σχολική βία, για τα φαινόμενα σχολικής βίας στα σχολεία μας. Οπότε πάμε να επιστρέψουμε στην κουβέντα και ναι, θα συνδεθούμε. Κύριε Βαρσάμη. Συγγνώμη για τη διακοπή. Συνεχίστε, κύριε Βαρσάμη. Είπατε ότι το κρεβάτι του μέσα. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν κάμερες. Φυσικά δεν υπάρχουν κάμερες στην τουαλέτα. Έτσι. Ναι. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος χρησιμοποίησε τον επίδεσμο με τον οποίο είχαν δέσει οι γιατροί προηγουμένως το τραύμα που είχε προκαλέσει μόνος του και χρησιμοποιώντας το. Κρεμάστηκε από μια βίδα που εξήχε, ένα ούπανος, να καταλάβετε, που υπήρχε μέσα στην τουαλέτα για κάποιες σωλήνες. Πατούσε, να σας δώσω έτσι σαν εικόνα, ήταν στο ύψος του 1,5 μέτρο περίπου από το έδαφος και τα πόδια του, όταν τον βρήκαν οι συνάδελφοι, πατούσαν στο έδαφος, στο πάτωμα της τουαλέτας. Α, δεν ήταν στον αέρα δηλαδή. Όχι, δεν ήταν στον αέρα. Μες. Χρησιμοποίησε το βάρος του σώματός του για να κάνει την απόπειρα αυτή. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι, θα προαυλίζετε μαζί με τους άλλους κρατουμένους ή θα είναι εκτός? Τώρα θα πάμε μισό λεπτό λιγάκι, γιατί μας έρχεται ο Θανάσης Μαριόλας εκτάκτους. Έλα, Θανάση.
Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα τώρα. Λοιπόν, έχουμε μια τελευταία εξέλιξη επί του θέματος της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα από τον 39χρονο δολοφόνο της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Μόλις τώρα λοιπόν επιβεβαιώθηκε ότι ο 39χρονος αποσωληνώθηκε από τη μονάδα θετικής θεραπείας όπου βρισκόταν διασωληνωμένος μετά από την απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε με τους επιδέσπους μέσα στο κελί του. Όταν λοιπόν τον βρήκε ο δεσμοφύλακας, το έκανε κάρπα και εσπευσμένα, επειδή δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει, μεταφέρθηκε χωρίς σφιγμό στο Αττικό Νοσοκομείο. Εχθές τώρα, σύμφωνα πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, υπευλήθη σε μια σειρά εξετάσεων, καθώς οι γιατροί ήθελαν να δουν τη ζημιά που υπέστη εξαιτίας της μειωμένης ροής οξυγόνου που προκάλεσε και την υποξία στον εγκέφαλό του. Είναι κάποια ιατρική όρια αυτή που προκάλεσε αυτή τη βλάβη, τέλος πάντων, οπότε και υπευλήθη σε αυτές τις εξετάσεις. Εντός της ημέρας, τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένουμε να μεταφερθεί σε κανονική κλίνη. Έχει ανακτήσει μερικώς τις αισθήσεις του, δηλαδή έχει μια μερική επικοινωνία με το περιβάλλον και οι γιατροί αυτή τη στιγμή βρίσκονται από πάνω του κυριολεκτικά για να δουν την πορεία της κατάστασης της υγείας τους. Οπότε η τελευταία εξέλιξη αναφέρει ότι αποσωληνώθηκε. Να δουν και αν του έχει... αν έχει υποστεί κάποια βλάβη, έτσι. Ναι. Μπορεί να αποσωληνώθηκε, αλλά μπορεί να έχει υποστεί κάποια βλάβη ο εγκεφαλός του. Όλα αυτά θα τα δούμε. Ναι. Ευχαριστούμε, Θανάση. Να μας πει ο κύριος Βαρσάμης και πάλι. Είναι σημαντικό το θέμα των καμερών. Κύριε Βαρσάμη, δεν το συγκράτησα. Έχουν όλα τα κελιά μας, είπατε, κάμερες? Όχι, όχι. Στα κελιά, σε κανένα κελί δεν υπάρχει κάμερα. Υπάρχει κάμερα στους κοινόχρηστους χώρους. Έτσι. Ναι. Προβλέπεται από το σοφροριστικό κώδικα και από τον κανονισμό ασφαλείας να υπάρχει κάμερα σε κάποια κελιά, με την προϋπόθεση όμως ότι ενημερώνεται πριν ο κρατούμενος ότι θα παρακολουθείτε με κάμερα. Θα ενημερώνεται, δεν θα επιβάλλεται. Δεν θα επιβάλλεται. Σε κανένα κατάστημα σοφροριστικό κάμερα. Ναι. Να πω σε αυτό που με ρώτησε πριν ο κ. Υποφάντης, ότι οι ώρες και ο χώρος που θα προαυλίζεται, αυτό θα εξαρτηθεί από το πρόγραμμα και τις δυνατότητες που έχει το κατάστημα του Κορδαλού, αν υπάρχουν άλλοι κρατούμενοι στο χώρο και προαυλίζονται εκ περιτροπής, να δουν αν κινδυνεύει από κάποιον κτλ. Ναι. Τώρα, τι κρατούμενοι, επειδή μας λέτε ότι υπό κάποιες υπορισμένες συνθήκες μπορεί να τοποθετηθεί κάμερα σε κελί. Για τι κρατουμένους μιλάμε εκεί όπου ίσως χρειάζεται να μπει κάμερα? Γιατί εγκλήματα? Έχει σχέση με το έγκλημα που έχουν διαπράξει? Όχι, όχι, δεν έχει σχέση με το έγκλημα. Έχει σχέση. Άρα με ποια κριτήρια τοποθετείτε κάμερα? Όπως ο προηγούμενος έκανε την απόπειρα αυτοκτονίας, θα μπορέσουν προφανώς, αν υπάρχει στο Κορδαλό τέτοιος χώρος, να τον τοποθετήσουν σε χώρο για να επιβλέπεται και με τη χρήση της κάμερας. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά την απόπειρα αυτή που έκανε θα μεταφερθεί στο ψυχιατρίο των κρατουμένων στο Κορδαλό. Ναι. Λέτε λοιπόν. Είναι η εκτίμηση που κάνω, δεν είμαι σίγουρος. Άρα δεν θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Στο Κορδαλό. Αν ο ψυχίατρος αποφασίσει να μεταφερθεί στο ψυχιατρίο κρατουμένων, θα γίνει. Ναι. Κύριε Καλογιαννάκη, αυτό μας δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός με τον ένα με τον άλλο τρόπο προσπαθεί να αποφύγει τα πιο δύσκολα. Την εκτίμηση τη δική σας θα μας πείτε. Δεν είμαι ψυχίατρος να σας πω εξειδικευμένα τι ακριβώς συνέβη με τον κύριο. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα, επικαλείται αμνησία. Πρέπει να φτιάξουμε λίγο το μικρόφωνο σας, να μας συγχωρήσετε. Τώρα θα έρθει. Άρα, αυτό στο οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε, ναι μεν, να αυτοκτονήσει. Παρ' όλα αυτά έχει ήδη αποσωληνωθεί, όπως μας είπε ο Θανάσης Μαριόλας. Μένει να δούμε αν έχει υποστεί κάποια βλάβη στον εγκεφαλό του, γιατί μπορεί να μην κινδυνεύει η ζωή του, αλλά... Δεν ξέρουμε, οι γιατροί θα μας το πούν αυτό. Και το σύμφωνο μας λέει ο κύριος Βαρσάμης ότι μετά από αυτή την απόπειρα είναι δύσκολο να επιστρέψει σε κελί στις φυλακές. Ελάτε κύριε Καλογιάννη, τι λέγατε? Έλεγα ότι η αμνησία... Η φήμηση μου είναι αυτή, ότι θα πιθανόν να πάει στο νοσοκομείο, στο ψυχιατρίο κρατουμένων. Που είναι πολύ πιο χαλάρα τα πράγματα. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να επικαλεστεί ψυχιατρικά νοσήματα ώστε να μειώσει την ποινή του, να εγκλειστεί σε κάποιο ψυχιατρικό κατάστημα και όχι στον Κορυδαλό, στις φυλακές. Επικαλείται αμνησία, αλλά η αμνησία του αυτή είναι επιλεκτική, καθώς άλλα θυμάται και άλλα δεν θυμάται. Αυτό το διέγνωσαν οι ψυχίατροι, ναι, και νομίζω αυτό είναι καταλυτικό για την κρίση τους. Αυτές οι δύο πρώτα έγγραφα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί
από τις ψυχιατρικές γνωματεύσεις μετά την απόπειρα ενδεχομένως θα αλλάξουν? Σίγουρα η απόπειρα είναι μια ένδειξη ότι υπάρχει κάποια ψυχιατρική, κάποιο ψυχιατρικό πρόβλημα. Ίσως δεν αποδέχεται το γεγονός ότι είναι δολοφόνος. Θα μας το πούν όμως οι ψυχίατροι σε ποια κατηγορία ψυχιατρική υπάγεται και αν υπάγεται ή αν είναι ένας τρόπος για να αποφύγει τον εγκλεισμό στη φυλακή. Ναι. Κύριε Καλογιαννάκη, όσον αφορά τώρα το σκέλος των αστυνομικών συναδέλφων σας, οι οποίοι ελέγχονται και μάλιστα και για ποινικές ευθύνες για τη δολοφονία της Κυριακής, θα ήθελα τη δική σας άποψη μετά από τα χρόνια εμπειρίας. Ελάτε. Έχουν ευθύνες. Θα ήθελα να σας μεταφέρω την εμπειρία μου. Ναι. Εγώ προσωπικά, όταν ήμουν το 1986 νέος αξιωματικός, πήγα αξιωματικός υπηρεσίας μαζί με έναν βοηθό συνάδελφο, ναι, εμπειρότερο από μένα, που ήταν και αυτός υπαξιωματικός. Δυστυχώς σήμερα αναθέτουν τη φύλαξη των τμήματων, αναθέτουν το ρόλο του αξιωματικού υπηρεσίας σε ανθρώπους που δεν έχουν ούτε τη γνώση του αξιωματικού, ούτε του υπαξιωματικού, απλά την αναθέτουν σε αστυνομικό. Ούτε την εμπειρία. Ούτε και την εμπειρία. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει να το δει ο Υπουργός και η ηγεσία, η φυσική της ελληνικής αστυνομίας, ώστε να στελεχώσουν όλα τα αστυνομικά τμήματα με αξιωματικούς και μάλιστα δύο ανθρώπους, ώστε ο ένας να βοηθάει τον άλλον αν κάτι παραγγείλει. Ο έμπειρος, ο παλιός και ο νεότερος μπαίνει μέσα. Ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Και αυτό πρέπει να λυθεί με την αναδιανομή του αστυνομικού προσωπικού. Υπάρχει πληθώρα αστυνομικών. Είμαστε πανευρωπαϊκά σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Έχουμε αρκετούς αστυνομικούς. Το θέμα είναι ότι έχουν διατεθεί σε αλλότερους ρόλους. Θα πρέπει λοιπόν να επιστρέψουν στον κύριο ρόλο που είναι η πρόληψη και η καταστολή της εγκληματικότητας. Τώρα, αυτό το οποίο έχουμε ακούσει είναι ότι ο νέος σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι κάθε φορά που θα έχουμε μια αυτόφορη καταγγελία, μια καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, θα γίνεται άμεσα σύλληψη. Ο Υπουργός παραδέχθηκε ότι έχουμε περίπου 40 περιστατικά ημερησίως και αυτά είναι που γνωρίζουμε. Είναι εφικτό να γίνει αυτό στην πράξη? Βεβαίως είναι εφικτό. 40 περιστατικά αν τα διανύουμε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι ούτε σε κάθε ένα αστυνομικό τμήμα. 40 είναι τα γνωστά. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας. Ήδη από το 2005 ο αρχηγός της αστυνομίας, ο κύριος Αγγελάκος, τον Απρίλιο του 2005 είχε εκδώσει μια εγκύκλιο 15-σέλιδη διαταγή, όπου ετίθεντο οι κατευθυντήριες οδηγίες δράσης των αστυνομικών σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Θα έπρεπε λοιπόν αυτή την οδηγία, αυτή την εγκύκλιο, να την γνωρίζουν οι αστυνομικοί. Mm-hmm. Και όχι να την έχουν βάλει σε ένα συρτάρι και να την έχουν διαβάσει καν. Πάνω απ' όλα είναι η προστασία και η ασφάλεια του κάθε θύματος που προσέρχεται στην αστυνομία και ζητάει προστασία. Εδώ, κύριε Καλογιαννάκη, σας έχει τύχει ποτέ τέτοιο είδους περιστατικό? Μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, ναι, ενδοοικογενειακής βίας. Όταν ήμουν στο αστυνομικό τμήμα Ηρακλείου, ήρθε ένα ζευγάρι Κρήτη. Στην Κρήτη. Μπήκα στη μέση, με καταματώσανε. Ο ένας πλάκωνε στον άλλο στο ξύλο. Τους κράτησα όλη τη νύχτα γιατί ήταν μεθυσμένοι να συνέλθουνε. Δεν τους άφησαν να φύγουν να πάνε στο σπίτι τους να σκοτωθούν. Πήγαν στην εισαγγελία και η εισαγγελία αποφάσισε για την πορεία της υπόθεσής του. Ναι. Ήταν ένα ζευγάρι. Αλλά ο αστυνομικός μπήκε στη μέση. Εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπήρχε αστυνομικός ο οποίος να ενδιαφερθεί. Το περιπολικό δεν γινόταν ταξί. Οι αστυνομικοί που ήταν στο τμήμα δεν τους ενδιέφερε. Ο σκοπός, ενώ ονόματα. Τον είδε. Ούτε τα ονόματα. Ούτε τις κοπέλες. Το φάκελο δεν θα έπρεπε να γνωρίζουν του δράστη, να πατήσουν. Έχουν υπολογιστές. Ποιος είναι αυτός που μας λες, κυρία μου? Θα έπρεπε να υπάρχει πιο ανθρώπινο ενδιαφέρον εκ μέρους των συναδέλφων μου που στη συγκεκριμένη περίπτωση παρέβησαν, ναι, τα βασικά τους καθήκοντα. Κύριε Βαρσάμι, να ρωτήσω κάτι για τέτοιου είδους κρατουμένους. Τι προβλέπετε στις φυλακές? Ποιος αποφασίζει αν κάποιος θα είναι μόνος στο κελί του ή με συγκρατούμενο? Εάν υπάρχει δυνατότητα να είναι μόνος του στο κελί, έτσι. Ναι. Προβλέπεται αυτό το πράγμα. Εάν υπάρχει δυνατότητα και κάποιος πρέπει να είναι μόνος του, μπορεί να είναι μόνος του. Αλλά νομίζω ότι σήμερα οι συνθήκες στις ελληνικές φυλακές με την υπερπληρότητα που υπάρχει, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα να επιλέγουμε κρατουμένους που θα είναι μόνοι τους στο κελί. Βεβαίως, αν υπάρχει περιστατικό κρατουμένο με ψυχιατρικό περιστατικό και πρέπει, ναι, να απομονωθεί
Κάπου μόνο σου αυτό θα γίνει. Ναι, αν όχι, εδώ σα ρωτώ, γιατί μιλάμε για έναν 39χρονο ο οποίο δολοφόνησε εμψυχρό μία 28χρονη κοπέλα. Δεν υπάρχει ο κίνδυνος του να είναι σε ένα κελί με άλλους συγκρατουμένους του, το τι ακριβώς θα γίνει, το πώς θα του συμπεριφερθούν. Αυτά όλα λαμβάνονται υπόψη ή αντιστοίχως, αν είναι μόνος του, αν θα προσπαθήσει να κάνει κακό στον εαυτό του. Πιστέψτε με ότι είναι πάρα πολλά τα περιστατικά κρατουμένων ψυχιατρικά προβλήματα σε ελληνικές φυλακές. Εάν ο ψυχίατρος της φυλακής γνωματεύσει ότι αυτός ο κρατούμενος πρέπει να είναι σε κάποιον ειδικό χώρο κράτησης μόνος του, επειδή υπάρχει κίνδυνος να επιτεθεί σε άλλους κρατουμένους, αυτό να είστε βέβαιοι ότι θα γίνει. Ναι. Όχι μόνο να επιτεθεί. Ή να προσπαθήσει να αυτοκτονήσει οτιδήποτε θα είναι σε χώρο που θα επιλεγεί για αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Βαρσάμι, θα μιλήσουμε γενικότερα για τις ελληνικές φυλακές, να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, τι πρέπει να αλλάξει. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την συμμετοχή σας. Θα μιλήσουμε, θα είμαι στη διάθεσή σας, γιατί έχουμε και εμείς θέματα που πρέπει βέβαια, να βέβαια, εδώ θα έρθετε στο ντύο όμως. Και για τα οποία αγωνιζόμαστε. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ. Αυτήν την στούντιο ανοιχτή πρόσκληση από τώρα. Από τώρα. Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μην ξανασυμβεί αυτό. Είναι μια μαύρη σελίδα για την ελληνική αστυνομία. Είναι αυτό γεγονός, το οποίο έχει γίνει και για την ελληνική αστυνομία. Όμως δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί επιλύσμονες του καθήκοντός τους. Αυτό να τονιστεί. Η πλειοψηφία των αστυνομικών τηρεί το καθήκον και τον όρκο τους. Ναι. Η πλειοψηφία εδώ όμως δεν κάνανε τίποτα. Δυστυχώς. Θέλει δουλειά, δυστυχώς. Γιατί έχει κλονιστεί μια μαύρη σελίδα. Έχει κλονιστεί εμπιστοσύνη. Είναι μια μαύρη σελίδα και πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα μέσα από τον κύριο Υπουργό και τη φυσική ηγεσία της αστυνομίας. Είπε κάτι ο Πρωθυπουργός προχθές. Όταν χρησιμοποιεί ο αστυνομικός το όπλο του, το υπηρεσιακό, να μην πέφτουμε όλοι πάνω να το φάμε. Mm. Είστε υπέρ να αλλάξουν οι κανόνες εμπλοκής? Είναι γεγονός ότι χρειάζονται κάποια μέτρα επιπλέον. Επιπλέον. Να, αλλά την εκπαίδευση την έχετε? Είναι γεγονός και η εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό η εκπαίδευση, ειδικά στους αξιωματικούς υπηρεσίας. Δεν μπορεί ένας αξιωματικός υπηρεσίας από τη σχολή να αναλαμβάνει καθήκοντα αξιωματικού υπηρεσίας. Θα πρέπει να έχει δίπλα του ένα παλιότερο. Έμπειρο. Εμπειρότερο, έστω 3-4 μήνες. Να μάθει τα βασικά πράγματα. Δεν μπορεί ο άλλος να νιώθει ανασφάλεια όταν έχει την ευθύνη ενός ολόκληρου αστυνομικού τμήματος, υποκαθιστά τον ίδιο τον διοικητή. Ενώ δεν μπορεί ένας αστυφύλακας να υποκαθιστά τον ίδιο τον διοικητή. Εννοείται, εντάξει, εννοείται. Έχουμε τόσους αξιωματικούς. Δεν μπορεί να είναι χωμένοι. Δεν ξέρω πού είναι χωμένοι αυτοί οι αξιωματικοί σε ειδικές υπηρεσίες και να μην επανδρώσουν, στελεχώσουν τα αστυνομικά τμήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλογιαννάκη. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.